Γεια σου Μιχαλόβιτς μου. Γεια σου μου. Επιστρέψαμε. Μάλιστα. Επιτέλους. Επιτέλους νίκη ρε. Επιτέλους νίκη ρε. Επιτέλους γκολ. Αν και ευκήγε μας η ψυχή πάλι. Ναι. Και επιτέλους γκολ που σταδιακή φάση. Ναι. Σε κοινό θετικά εγώ λόγισα. Ναι ναι ναι. Συνήθως δηλαδή ότι πέρας δύο φοράι μαραζόσαμε. Να μπείτε όλα καλά. Φίλε, πώς το είδα το μάτς. Το ε... ξέρω να σου πω. Πότα, πρώτα πες μου για την ψυχολογία, μετά από σχεδόν ένα μήνα χωρίς νίκη. Ρε φίλε, αναθαρρύσαμε λίγο, ρε. Αναθαρρύσαμε λίγο, δηλαδή... Να μένετε σύντομα το παιχνίδι... Εντύπωται ότι ε, δεν ρίχνουμε καμιά αντίποτη ομάδα, ας πούμε. Εντάξει, εγώ είμαι ακρίβητα, αλλά... Σκεφτείτε να αντιμεναμένε με τον Ακρίτα μετά από το που προηγηθήκαν. Είναι ένα το τελετικό χτύπημα, ρε φίλε. Είναι σε διαλύσει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή, τώρα να μην τον Ακρίτα και προπονητή και μετά έρχονται θετικό παιχνίδι και αφοθήκε. Α πούμε, ε, Παίζουμε στον γραμμό καλύτερα. Φίλε, πραγματικά. Έγκαθω ότι δεν φίλε, στο 70. Τι να σου πω ρε φίλε, ένιωσα ότι... Όχι ρε φίλε, Είμπαει άλλο, δηλαδή έγινε τέτοιο τρόπο. Εγώ να βάλουμε δεύτερον κόλλο ρε. Εμπιστεύχομαι λόγω να βρούμε τρόπο να στο βάλουμε. Μπράβο σου ρε, με βάση τι, πραγματικά. <laughs> ρε φίλε, είδα ότι η ομάδα προσπαθούσε. Είδα μια μεγάλη διαφορά <coughs> από προηγούμενα <πρόκειται. coughs> Πιο μεγάλη διαφορά ήταν ότι η ομάδα ήταν

ναι. Yeah. Λοιπόν, και... Φίλε, πιέναμε το τούτο νότι να δερούμε. Άρα α εγώ mm. γίνεται φίλε, είπαμε. Δυο mm. χάγια το Αποέλ, ένα παίξι μάπα, έναν δερει το μάτσο. Ε, δόξα σου, θεωρώ, φίλε. Δερά. Ναι. Yeah. για το μάτς. Δεν πω, πώς το είδες. Ρε φίλε, ήταν το Αποέλ. Μπορεί να είμαστε εντυπωσιακοί. Όχι εντυπωσιακοί Οι αδυναμίες της ομάδας ναι. Τι να μην φαίνονται. αλλά είπαμε την πρώτη φορά θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο. Ναι. Δεν είμαι καρτερό τώρα ότι για να ξαφνικά να έρθει προπονητή. να... ε, είδα το πιο θετικό στοιχείο που είδα, αρέφη ήταν ότι η ομάδα έφυγε ενέργεια. Ε, και καρτερόν το τούτο. το, το, το. το λόγω προπονητή, γιατί άφηκαν κάποια πράγματα να νοηθούν ο Μιλόγιο, έτσι, ξέρω, έτσι, Καταλάβεις, ότι έτσι δεν είχετε να μην παλεύει και μες στο γήπεδο. Ναι, ναι, μην έμουν και εμένα την δηλώση. Καταλάβεις, ήταν και αμέτα ξεκάθαρο ότι όποιος παίχτης δεν ναι προσπαθεί, έφαντην, ας πούμε. Λέει, πιστεύω πάρα πολύ στους παίχτες, θα δουλέψω πολύ σκληρά και το ξέρουν. Μπορεί κάτι να μην τους αρέσει, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Φίλε, ωραίος, α. Ωραίος ο Πιλόγεβιτς, ρε φίλε, τσάρος. Έδειξε μου ηγετική, ηγετική... Ναι, Φίλε, τσάρος, α. Δεν Ε, ναι. χρειάζεται έτσι προπονητή, ρε φίλε. να σου πω και κάποια άλλα πράγματα που τα ρε φίλε. Εκτός που είμαστε πιο μαχητικοί, έχω τα, τα μικρά σημειωμένα. Εβάλαμε παραπάνω πιέσεις ψηλά. Ναι. Και πιο συντονισμένα. Α... Ναι. Τρίτον, νομίζω ότι φέρε μας τις γραμμές πιο κοντά. Δηλαδή... Είδα το πράγμα, α πούμε, ότι η ομάδα ήταν γενικώ πιο δεμένη, πιο πιαστική. Δούλευε και παραπάνω σαν unit προ τα πίσω, κινήτουν σαν unit. Είδα και πράγματα που μου άρεσαν πάλι όμως ρε φίλε. Είδα πάλι νεκρά διαστήματα. Είδα πάρα πολύ λάρκη την αμήνα μας. είναι πάρα πολλά και, ρε φίλε. Το λοιπόν. Ε, έχει ακόμα θέλει δουλειά να ανάπτυξη ρε. Θέλει δουλειά της. Αλλά τούτο είναι το, είναι το πράγμα που να σας το ξέρει, Η ανάπτυξη. Ε, ε, ρε. Και που και έπουνε σκοράρα με τέρμα, βάλαμε τριάρες για δύο, τρία μάτσι, τέσσερα μάτσι, θυμάσαι την κουβέντα. Νομίζω. Και βάλαμε έτσι τρία, τέσσερα μάτσι, βάλαμε τριάρες και μετά υποκάτσαμε, είναι το ναι. σταγραφέρνα ρε τούτη. για να μετά όμως που τριάρες τεσσάρες σημαίνει κάτι που είναι λάθος. Ναι. Τα ψυχολογίας λογικά. Ναι. Ή η ψυχολογία ή απότομα επεκταση αλλά πια ο έναν ένα ρε φίλε, τούτα που είπες. Πρώτα που είσαι ζηλώσεις του Μιλόγεβιτς. Τώρα, που την ώρα που λαλείτουν τα πράγματα ο Μιλόγεβιτς και θωρείς μια εντεκάδα και άλλο τρεις αλλαγές. Ε, ο Λόης, αν ότι είναι γίνοι που είναι Εγώ έτσι σκέφτηκα, για να πει έτσι πράγματα, και εγώ είναι 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 ο Σατσάς.

ναι, και βάλε ένα αριστερά τον Εφραίμ. Και λέω εγώ αν πάει και ο Εξτρέμ μας που λαλεί, ήταν λαλεί. Μα έχουμε και εγώ να καταλάβω. πάντως ρε φίλε, άρεσε μου που το Άρεσε μου ρε φίλε, γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος τι να πού εθκευάζαμε για εκείνον το ότι όπως είναι λαλίτα. Εντόπρος, τόπρος, είναι, ε, τώρα να δούμε και στην πορεία στα κακά τα παιχνίδια του Αποέλ, το ενδοχειριστή. Αλλά λογικά, αν έστειλει ο Βάνοβιτ σε κάποια πράγματα, δεν θα αφήνει τους παίχτες εκτεθειμένους, ρε φίλε. Ναι, και δεν τους άφηκε ρε τώρα, τα τώρα, λέγεται. Εντάξει, είχαμε και ο μάτς, το οποίο για μένα, να πούμε, δεν έπαιξε μάπα με λαλώμεν τώρα. Εντάξει, εσύ μπορεί, νομίζω παίξαν παίξα καλύτερα από μάτσο σίγουρα. Μόλι, μια δήλωση φίλε, για το ηλίθιον το πέναλτι που το DAD. Είδες το. Μα ήταν για δι -δι -δι που λαλούσε, ενώ ξέρετε για τον Μπούμπα. Όχι φίλε, νομίζω. Έτσι όπως το είπε, εγώ νομίζω για τον Μπούμπα που το είπε. Όχι φίλε, νομίζω. Μπορεί να κάνω... <σκλειά> λάθος, αλλά νομίζω για τον Μπούμπα το ρε, είπε. Ρε, φίλε, είναι αργή άμυνα μας, ρε Ναι, ρε φίλε, αλλά μπορείς να είσαι άμυνα. Μπορείς να η ταχύτητα, πας στην άμυνα. Ο πιο γλυόρος σου κεντρικούς αμυντικούς είναι ο καρό. Είναι ο πιο γλυόρος. Ο Τουβάλι είναι γλυόρος. Μπορεί να σάσει, μπορεί να την αφήνεις... Όχι, να αλλάξει την ταχύτητα στον δεν μπορεί να γίνει πιο γλυόρα. Μπορεί όμως να νισκούν... Οι φορές που είναι χτίθετε, αμύνα, να είναι

όταν προηγηθήκαμε δύο έναν, είδες ότι οι παίχτες μας ήταν συνέχεια και τους μπροστά για να μην κάνουν παιχνίδι. Ναι. Αλλά πάρα πολλά το. Κάτι γινούρκο που είδες, που το τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Είναι θεωρή, τσιν ναι. έκρηξη χρειάζεσαι έναν τέρμα, εγρή, γρή, Ναι, το αξίπεν και κάποιες άλλες Ο... για με αποχύλ, αλληλ, που επηρεάζουν την ομάδα. Ναι, ρε, είσαι πει είσαι που δεν, ε, δεν το βασικό στάδιο προετοιμασία και πρέπει μέσω των παιχνιδιών να φορμαριστούν, του είπε. Ναι. Ε, λοιπόν. Ε, κοίταξε, ρε, μιλάμε. Αν και δεν ήθελε να, να εκθέσει το σοφρόνι, ρε, φιλέ, νομίζω όμω. Άφηκε τι αιχμέ του. Για μίσος στην προετοιμασία. Δεν το έκλαβα για τραυματισμού οι σχετικά εύκολα. Είναι και για το κοινό που το παίρνει νομίζω ρε Μιχάλη. Φίλε που τούτο εμένα αφήνει μου μια νεχμήν ότι Όχι ξέρεις... το για τους ζηρητές ρε. Λαλή σου τώρα γίνεται ο ένας έφαγε γλωτσάν ο άλλος έσπασαν τα πλευρά του. Έσπασαν τα okay. πλευρά yeah. έτσι ο... Yeah. ο... ο καρό. Ναι. Yeah. Έτσι λαλή σου γίνεται τώρα πρώτο yeah. που παίζουμε με... Yeah. με σωτήρας. Yeah σήμερα μου τραυματίζω δυο και να μην πέσει μια κότσινη. Ναι. Ε, γίνεται. Okay. εντάξει, οι διαιτητές, έχω το γραμμένο νό, πούμε, διότι έφτασα στο αμύρ. οι διαιτητές παίζουν σαν να γίνουμε στην... Τι να σου πω φίλε, την πέπτη κατηγορία, όλο είσαι στην πρώτη. Δεν έτσι πράγμα. η ξεκίνησαν το μάτσο με Χριστοδούλο αντί Μπέλετς, τραυματισμένος ο Μπέλετς. Ναι. Κρέσπο καρό αμήνα, Σούσιτς Φεράρι αμυντικά μπακ, Μπούμπα αντί Κότσοφ, Σαρφό Ντάλσιο μες στο κέντρο, με τον Σαρφό... Ντάλσιο είχε τον που είχε και με τον Σοφρόνι, που ήταν λίγο αλλά σαρφό, ψηλά. ναι, πρόσεξε ναι. και Σαρφό ναι. Είχε έναν καθαρό χαφ και ναι. Λοιπόν, Bloom δεξιά, που ήταν έκπληξη, και είχε καιρό που ήθελα το δω εγώ και Εφρέμ αριστερά, κβιλιδάει αν μπροστά. Λοιπόν, τώρα, τι είδα και μου άρεσε. Ότι παρετήσαμε το φεστιβάλ σε η Πραγματικά. Έφυγε η παθογένεια και παίζαμε ένα πιο μοιρασμένο παιχνίδι. Ναι, μα παχαμε, αρκετές φορές. Ναι, λοιπόν, να παίξουμε έτσι αλλά είδα την ομάδα να πούμε ότι όντω ε, να ε, επιτεθεί πιο ορθόδοξα. Yeah. Και με λίμπα παραπάνω πίσω την πάση τη ενέργεια του. Ρε. Ναι. Yeah. Λοιπόν, ε, ο Σοφρόνη είπε κάτι σήμερα, λέει ο Σοφρόνης, ότι ε, μιλάνε στη, ε, στο κερκίδα. Και λέει κάποιοι παίχτε που δεν το ρωτήσαν τον, γιατί επιθετικά η ομάδα δεν Και λέει κάποιοι λέει ε, πρέπει να πάρουν και, και, τούτο το μεταφράζεται σε ότι πρέπει να πιστεύουν και πάνε στα πόθηκια τους, ας πούμε, για να yeah. πάρουν ατομικές προσπάθειες. Λοιπόν, και νομίζω είναι κάτι που δεν το είχαμε. Είχαν το χάσει οι βιέχτες μας στο δόκτρο. Yeah. Ίσως να το βρουν τώρα. Μα το, δεν το καταλαβαίνουμε, ατομικές προσπάθειες, ρε φίλε. Δεν θεωρούν ότι στα τελευταία yeah. παιχνίδια. Τίπο... Ναι, δεν θεωρούσαμε. Αλλά άλλο κομμάτι είναι αυτοματισμή, τα

ένα πια να γυρίσουν ένα και να σου αλλάξουν το παιχνίδι όμορφα από τίποτα. Ε, ναι. πράγμα, που, τον που τα, κανάμε. που τον είναι το δάμε Ναι. Εν που τους, που τους ε, ακραίους να πιάνουν μια δύο προσπάθειες. Ναι. Εν να τα μέσα, να τα έξω. Ναι. σε πρέπει, πρέπει, ναι. Ένα, είδε, δούμε, που

που πριν, α πούμε, η ομάδα έπιανε την επιθυμητή, δεν είχε επιλογέ. Εντάξει, Ναι, εντάξει, κομμένο, μόνο στον μπροστά. Λοιπόν, και δεν μπορώ να μην σχολιάσω, γιατί ότι ο Σαρφό με σε μια εβδομάδα έφυγαν τέσσερι ασίστ. δεν μπορείς να το παραβλέπει. Και στο κύπελο, και φίλε, βάλαμε Λοιπόν, τούτα Εντάξει, τα φιλικά... Γελίον, το κόλ μας ήταν ήταν και τελειά. Το δεύτερο. πρώτο. Δηλαδή, είναι τι είναι συγκυριακό. συγκυριακό, έγινε πάνω κάτω φίλε. Είναι το που θέλεις, πας στα κόρνερ. Είναι, είναι ε, ο, ε, φίλαι, Θέλω να δω και, πούμε, μια που είναι, είναι τακτικά ομάδα πούμε, να τραβήσουν κάποιοι παίχτες, να βρεθεί μόνος του να το καρφώσει, πούμε, με κεφαλιά.

Θέλω να δω στη μένα, κάτι που να φαίνεται ξεκάθαρα πώ προπονεί ναι, να ναι, βρεθεί ναι. ο παίχτη, α πούμε, φίλε, με, να βρεθούμε με πλεονέκτημα ε, αριθμητικό για παράδειγμα, ή με κάποιον πιο ψηλό σε σχέση με έναν πιο κοντό, α πούμε. Εντάξει, άκου να δει. Τούτα είναι το, το engine, ότι τούτα πράγματα τα πολλά που είναι πρέπει να πάρει παραπάνω δείτε λεπτομέρειε, έντια να αυκούμε μια στιγμή στη ρε φίλε.

ναι ρε φίλε, είναι και ύψος, αλλά εφάνηκε στο ράσιο τα μάτια σχεδόν τη δυναμικό των ομάδων. Δες πω, θυμάσαι παλιά περίμενε. Είσαι στο, είσαι στο ας πούμε το μερκύ, ρε, φίλε, που είναι ένα ας πούμε και πάσουν και πώς να μπεις πάνω τους ας πούμε. Ναι ρε, αλλά για να πάει μάπα στο Μερκή ρε Μιχάλη, για να πάει στο Δείχνουμε ακόμα λίγο βάρετο στο σαρφό, ναι. Αλλά είσαι μπας στο παιχνίδι του πάθους, ρε φίλε, είσαι όρεξη, να σπούμε. Εθόρεστον, εκείνήν, εβούρανε, πέννε δεξιά, πέννε αριστερά. Ήταν και όσο παίχτης πόδας τα πρώτα που ανακριθήκε, που να τείνει, εδώ πάνω να φεύγει, ας πούμε. Ε, μίχαλε, εγώ δεν είδα βαρετό σαρφό. Εγώ είδα άλλο σαρφό.

έχουν παρέδα με τον μπροστά. Ναι. Δημιουργά καταστάσει ο άνθρωπος. Ναι. Είναι η δουλειά του η ναι. Πραγματικά, η Μιχαλή ρε. Ναι, ναι, μπορεί να πείς ότι είναι άλλος FVP. Έπιαν την ομάδα ναι, ναι. πάνω του, ρε, εντάξει, ναι, ρε, φίλε, μπορεί να μένει 10 από τα 19 από τα 10 αλλά φκάλε πιο assist. Ωραία. ένα πέναρτι, στα μαγικά του. να <primates> Τούτον έκαμε ένα σαρφό. Όπω τον έκαψαμε προηγούμενε αγωνιστικέ, όπω τον έκαψαμε για εκείνα που έκαμεν, τώρα πρέπει να τα καλά του ανθρώπου. Ωραία, φίλε. Ωραία. Και έδειξε ότι έχει. Ε, ε, πώ να σου το πω, Μιχαλή, πώ να το πω, για να ακουστεί ωραία. Ρε, κουμπά, ρε ήταν με το σοφρό σαν να και να παίξει. Με τούτον, είναι σαν να και να παίξει να βγάλει το πνεύμα του. Εγώ τούτον είδα, ρε Μιχαλή να μην αφήνει η μάπα που να μην τη βρω πως το σύλλο ρε φίλε. Να σου πέραν πράγμα, ε, συμπεράσματα για την αλλαγή του προπονητή και το τι τσινούρκο μας έφερε μέσα, ε, ένα ε, μπορούμε να βγάλουμε σε λίγες εβδομάδες που τώρα σου πω γιατί. γιατί όταν έρθει πάντα ένας νέος προπονητής, ακόμα και ο τρός προπονητής είναι, οι παίχτες έχουν παραπάνω διάθεση να παίξουν. Άρα ήταν απλά θέμα διάθεσης, είναι να φανεί. Σωστό. Εντάξει, αν είναι όμως ε, θέματα που δούλεψε στι προπονήσει και ψυχολογία και τακτική, τούτο είναι να φανούν λίγο πιο μεσοπρόθεσμα. Θα πω μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα είναι να δούμε του αυτοματισμού, να δούμε τον τρόπο που είμαστε στα στιμένα. Ε, μεσοπρόθεσμα όμω είναι να δούμε εάν όντω η αλλαγή δεν ήταν απλά συγκυρία, δεν ήταν απλά θέμα ότι ήρθε ένα νέο προπονητή. και ε, τα πρώτα να θυκιοπαιχνήθηκε, δεν είπες προηγούμενος, ο νουχρε, ρε φίλε. Και μετά η ομάδα η καταρρεύση. Αυτό που σου να με βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν και εγώ είμαι θετικά προτεθειμένο για τον προπονητή, ξανά είπα σου Αλλά κάνουμε λίγη υπομονή, ρε φίλε. Κάνουμε λίγη Εσύ εννοείς τώρα, αν δώρο σαρφώ σε τρία παιχνίδια να επιστρέψει σε γίνον που ήταν πριν, ενώ να πει και σύνταξη απλά έπαιξε στην Ακίνη να κερδίσει τον προπονητή. Τούτον Εγώ αν το δω το σαρφό και νομίζω πάλι επιστρέψεις και ο τρέπε χρήθηκε απέσει κάτω τι η ηταν απλα θεμα οτι ηρθε η ελευση του νέου προπονητή και είχε το κίνητρο να δείξει κάτι. Ή είναι προσοχή ζωή του. Αλλά ρε φίλε, ένας που πιαρώνεται, αν είναι επαγγελματία, δύσκολα να σου κάνει ιστορία. Φίλε. φίλε, είναι στοίχημα μεγάλο για τα Για να πάει καλά, η αλήθεια και η λέγεται, είναι στοίχημα μεγάλο. Σίγουρα. Δηλαδή, αν καταφέρει τόσο σαρφό, σου για το καλύτερο μπορείς να πιέσεις στη... όπως είσαι τώρα, ανεβαίνουν πολλά ρε φίλε. Ναι. Είναι ο ένας παίχτης σε όλον το ρόστερ που σου ανεβάζεται τις πιθανότητες ναι. αν πιέσεις το 100% του. Είσαι λοιπόν. άλλος είναι ο άλλος είναι ο άλλος είναι ο Κυβλητάια. Ο οποίος... Ε, ο οποίος φαίνεται ανεβαίνει και εκείνος ρε Άρεσε σου ρε. Ρε φίλε, ο Κυβλητάια... Αν λαλούμε για ο Σαρφό να θέλει και με 3 εβδομάδες, ε, ο Κυβλητάια να θέλει άλλο 1,5 μήνα ρε φίλε. Ένα μήνα να σπούμε. Παναγιώτη, μ' αρέσει τίποτα, ρε φίλ. μ' αρέσει, είναι σαν πότσε θεωρούσα να παίχνει Δεν έχει ψυχολογία, ρε. Φίλε, ο έθερο ότι θέλει ψυχολογία. Τα μήνε από χει που είσαι νοκβίλητα, φαίνεται του. Φαίνονται το πάνω του πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα. Εγώ θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι ο κβίλητα, ρε φίλε, έχει λίγο παραπάνω. Δοκιμάζει να βάλει λίγο παραπάνω το πόδι στη φωτιά. Έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Ε, ρε φίλε, έτσι περιμένουμε. να γίνει τέλο νιόφρη να δεις το κουβιλιτάι που ό,τι Ναι. Αλλά ακόμα και έτσι, ρε φίλε, ο κουβιλιτάι είναι κοφικό παιχτή για τα πόλη. Εμεί πάρα σου κάνει ο. Φίλε, εγώ είχα ρίξει και πέναρτι μόνο για να το κάνει γύρω σνόβαλ. Ναι. Εντάξει. Και ε και ο που ήθελα να βάλουν τέρμαρ. Είναι ο και ο

Εντάξει, ήταν μισό δόση νιπάς, αλλά εδώ και ντυ. Και ευκήκε η κουβέντα, η φάση μπροστά. Ναι. Ε, τι δεν μου άρεσε. Συγκεκριμένοι παίχτες, ρε φίλε. Δηλαδή. Μπούμπα, ρε φίλε. Δηλαδή, φίλε φίλε, ο τίμος παίχτης έχει... Ε, έχει θέση, ρε φίλε, μέσα σε μια ομάδα. Τα στοιχεία του που έχουν θέση μέσα σε μια ομάδα. Ναι. Αλλά, ρε φίλε, τον που σταματώνουν σου. Και οι πάσες που ε, έχουν πάρει δηλαδή... Εν ήταν πέναρτι, ρε, εν ήταν πέναρτη. Αλλά ρε φίλε, ήταν να βάλεις το πόσο έτσι ο Ζωγής, τσιν το τσάνς να δοθεί ρε. Να σου πω την όψη μου, ρε φίλε. Αφού έφτιανε ο Γαβρίλ και ήταν να πιέλει μάπα και να πάει προς το κόρνερ, δεν πήγαινε μέσα. Τράβα το ρε φίλε πίσω το να το αφού ε, βάλει ένα στην ομάδα ρε φίλε, μπορούμε ναι, την ενέργεια. Λοιπόν, ε, Μιχάλη, δεν κάποια στοιχεία που να το με Και η ένταση είναι στοιχεία θα μπορούσα γενικότερα από ναι. την ομάδα μας. και βάλει τα ρε δεν θα δεν θα ήταν έκπληξη να αποβληθεί με δεύτερη τσιτρινή Ήταν ρε, ήταν ρε λοιπόν, να Φίλε, ναι, δεν πρέπει να δοθεί. Δεν πρέπει να δοθεί. Ήταν δηλαδή ε, ε, ας πούμε, τον κονισμό, τζαμί, ρε φίλε, που γίνεται ήταν, ας πούμε. Ε, διάσε τις πενάρτι. Ρε, δεν έπιανε ούτε κάτι σε ριβιού, ρε, γιατί δεν πάει σε ριβιού, έτσι, πράγμα, ρε. Αλλά, πολλά Ναι, Ένα ρε, είναι Πάλι έτσι όσοι άτε, μπορεί να τα γνωρίσουν λίγο κοινά. Να σου πω ένα πράγμα, ο Μπούμπα επειδή τεχνικά σαν παίχτης είναι κατώτερος από πόσο τους <σομίως> υπόλοιπους, προσπαθεί να το καλύψει με άλλους τρόπους. Ναι, ωραία. Ε, και μερικές φορές δεν του φκένει Ε, φίλε, لا, αντάξει, μετά, από, μετά από, το λάθος που έκανε η να είναι ο, ο πρώτος που να πούμε να πάει στο θα μείνει στο νου του κόσμου με πάπυρον. Καταλαβες, το ναι. λάθος με Τζουγκάρτε. Λοιπόν, Ντάρσιο ρε φίλε. Ποιο λέξεις, οσύ ΣΥ παρόν. Ούτε εμένα μ' αρέσει, για άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει ρε. Φίλε, δεν υπάρχει ο Τάρσιο. Απογοητεύσει, είναι απογοητεύσει φετινή νομίζω ρε. Ναι. Δεν υπάρχει ρε, δια τίποτε, χάνεται μέσα στο παιχνίδι. Ενώ θεωρείς έναν παίχτη ο οποίος έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να πετύχει. Έχει το κορμί να πετύχει. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει ρε φίλε, ε... έχει τεχνικά χαρακτηριστικά ο παίχτη. Απλά ρε Μιχαλή είναι ο Σύπαρο, χάνεται μέσα στο γήπεδο. Είναι σαν... Ε, φίλε, ένα leader βουρά όπου να είναι να πιέζει map. Ναι. Ζητά τη map. Τι είναι το αντίθετο. Χώνεται. Χώνεται που η map. Δεν το βλέπει μέσα στο γήπεδο. Ε, Μήπω είναι απλά θέμα ανέλλειψη προσωπικότητα, ρε φίλε. Εν τω τον που λέω. Ακριβώ το ε, λέω. Είπε ε, το πιο ωραίο από μένα. Αν εντούν το θέμα. Ε, ή να σε πάρει που κάτω και να τελειώσει από την ομάδα. Ή εάν καταφέρει, διότι δεν είναι παίχτη που ένα ξεχωρίσει που μόνο του ρε φίλε ο Ντάλση. Παίχτη που θέλει και παίχτε γύρω του για να ξεχωρίσει. Ή σιγά σιγά ένα βρει ότι την... φόρμα το... ο προπονητή ρε φίλε να τον εντάξει στην ομάδα, α πούμε. Και να μα δώσει μαζόκι... τουλάχιστον κάποια πράγματα που πρέπει να μα δώσει, που περιμένουμε να μα δώσει. Ω τώρα είναι τα δάμε, ρε φίλε. Και το θέλει και πολλέ ευκαιρίε του Ντάλση ο Αθήμα με το σοφρόνι. Ναι, ε, γι' είπαμε Bloom, ρε Μιχαλή. Bloom, φίλε, είναι θέση του δεξίου. Ο Bloom νοιάζει μου για παίχτη που παίζει δεύτερο επιθετικό, ρε φίλε. Ναι, Είναι ένα shadow strike, ρε φίλε, πραγματικά Ναι. είναι ένα παίχτη που παίζει πλάγια. Δεν έχει την ταχύτητα για να, να παίζει πλάγια, ρε φίλε. Βαρύ. Ούτε την τέχνη έχει. Ναι. Ούτε oh. την τρίπλα μάλλον. Η Τεχνική είναι τρομερή να κατεβάσει μάπε, να σου την πασάρει. Είναι έξυπνο παίχτη όμω. Είναι έξυπνο, ναι. Αλλά πρέπει, νομίζω, είναι παίχτη που Ένα παίχτη που πρέπει να παίζει σε συγκεκριμένη θέση και σε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού για να μπορέσει να βοηθήσει. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει πλάγια, αλλά θα, πρέπει να είναι όσο πιο κοντά στον επιθετικό γίνεται. Ναι. Όπως έπαιζε ο Εφραίμ ρε φίλε το 16 ναι. Που τον είχε νόσο πιο δίπλα που τον πιέρο γίνεται διότι βάλει εγκομμάθηκε ναι. Ο Μπλουμ είναι ένας παίχτης ο οποίος βρίσκει Εν πρέπει να καλύφει και μεγάλες αποστάσεις Ναι ούτε να μακρύ από τον Εφραίμ Πρέπει να νόσο πιο ναι. κοντά στο τέρμα γίνεται και ας το βάλει και πλάγια Του δίσχε σιούτ Και τρομερός σιούτ ο άνθρωπος ναι. Και άμα πρόσεξες δεν υπάρχει μάτσο που να μπήκε μέσα και να μένει βρε μια φάση ναι. Ξέρει που πάει μα παρεφίλ. Ναι, ναι, ναι είναι ένα παίχτης ο οποίος είτε θα το βάλει σε τερφόρ, είτε θα το βάλει σε διπλό σε τερφόρ το δεύτερο, είτε θα το βάλει σε εξτρέμ, ορισ... αλλά κολλημένο με τον Ήθελείς επιθετικό. Το να παίζει και μόνος επιθετικός, ας πούμε, Έχει δύναμη πολύ στο του, ρε. Ε, ε, φίλε, εγώ θα λέγα, διότι ε... Αν μπορεί να μια που Ναι, ρε. Ή να Λοιπόν, κεφάλαιο Δόνης, ρε Μιχάλη. Να μου πουλαλείς για τον Δόνη. Τι άποψη είναι εσείς. φίλε δείχνουν ένας που... Εντάξει, ξέραμε το πριν ότι είσαι τεχνικά χαρακτηριστικά καλά. δεν ξέρω αν έχει το finish όμω, ρε φίλε, που, που πρέπει να έχει. Ή... Έχω την εντύπωση ότι ο Δόνη μερικέ φορέ, ο Αντωνή, μερικές... μερικές... προσέξτε ότι θα μπορούσα να δω και τη μάπα και να κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα το ρε. σω πρέπει να γίνει λίγο πιο παίχτη ομάδα, ρε φίλ. Και νομίζω με τον Μιλόγια Βιτσέ, να, το, να, το, να το δούμε τον το πράγμα. Ε, βλέπω ότι μερικέ φορέ. Σαν πω και. ψιλοχάνεται, ρε φίλ. Δηλαδή, α πούμε, θεωρεί τον τείχο και πάει να τρεπήσει να περάσει με μέση του τείχου. Α πούμε, και την πάσα να, να εξελιχθεί το παιχνίδι τη ομάδα, α πούμε. Δεν <εστά> ε, το δάτουν το πράγμα ακόμα. Είδα παίχτη που έχει ταχύτητα, έχει διείσθηση, ε, μαχητής. Εν είδα ε, το finish του ακόμα εν, εν με πίσε. Θέλω να δω το finish του ρε φίλε. Το λοιπόν, έτσι θέλω να δω λίγο να γίνει λίγο παραπάνω παίχτη της ομάδας και που μπορεί να θεωρεί τον παίχτη των ελεύθερων, των εδώ και ας πούμε. Τον τάθηκε ως στοιχεία. Μίχαλη, είναι ένας παίχτης που καιρώνει ζητηρό για να δεις. Ωραίος παίχτης. Πολλά ωραίος παίχτης. Άξιε φίλε, πληρώνεις στις δύο νοδίες. Ναι ρε Μιχαλή, ρε φίλε ταχύτητα, έχει τρίπλα το έχει το απρόβλεπτο, το περιμένεις. Εντάξει, οκ. εγώ θεωρώ ότι έχει πρόβλημα στο finish, θεωρώ ότι έχει πρόβλημα ψυχολογικό με το finish. Θέλει το πολλά ρε. Θέλει πολλά θέλει Αντίτσο μερικέ φορέ έχει χαρακτηριστικέ εκφράσει των παιχτών που παίζουν μαζί του, οι οποίε πάλι είναι πασάρε Ναι. Το ατομισμό του, α πούμε, είναι το μόνο ναι. που τραβά πίσω του, είναι η ψυχολογία του. Ναι. Έχει αιμονή να τέρμα, ρε. Ναι. Διότι δεν είναι σκοράρε, μπέρσι, δεν ξέρω πόσα χρόνια εσκοράρει. Αλλά πέρσι δεν στα στιγά, νομίζω είναι Ναι. Ε, εφρέμ. Είναι ε, και είδα το και έκαμε και δύο, τρεις ενέργειες, τρίπλες ιστορίες, ρε φίλε, δηλαδή... Πού δεν δηλαδή, ρωτάσεις και ως ο παίχτης, αν δούλευε και λίγο το κορμί του, ρε φίλε. Θα είχε λιότερους τραυματισμούς. Θα ήταν ακόμα πιο... Αν δούλευε και το κορμί, θα ήταν παίχτης επίπεδο, ας πούμε... Ας πούμε, στοπικ Κύπρους, ας πούμε, που περάσαν έβερ, ρε φίλε. Δεν το βάλω τώρα στο στόπ Κύπρους που περάσαν έβερ, διότι δεν είχε ποτέ συνέχεια. Αλλά θέλω στον παίχτη, ας πούμε, είναι τελικά τόσο ωραίος, ρε φίλε. Ναι, νομίζω ότι επέτυχε διάνα για μένα που τον άλλαξε σε σχέση με τον Βραζιλιάνο. Χρειάζεται τον Βραζιλιό να κάτσει λίγο πάνκο για να παίξει τούτος. Ε, φίλε, εγώ νομίζω είναι πως καλύτερος Κυπρέος. Ο Ιένι, αλλά είναι πως Κυπρός, φίλε, που να από ότι αφήκαν εποχή, πούμε, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, ναι. Ένα θυμάστε σε έναν παίχτη που δεν έφτασε ποτέ. στο ποτέ. Ναι, αλλά άλλον τούτον και άλλον να πει. Ε, φίλε, πρόσφερε πάρα πολλά, φίλε. Πάρα, πάρα πολλά στην ομάδα. Να με λαλούμε, mm -hmm. ένας άνθρωπος ο οποίος εντάξει έπιασε και μεγάλα αλλά σε πολλά και να ομίλους να κάνεις πορείες ομίλους, φίλε. Mm -hmm. πολλά μετά, από mm -hmm. Εγώ θεωρώ

Ρε φίλε, δεν είσαι ομάδα ναι, δίπλα να του σου να σου τον σου σου, να βοηθήσει να σου πω μια σημαντική ε, Εγώ ρε, ε, ε, Για να ξεκαθαρίζουμε, δεν προσφέρει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια. Μιλώ για πριν τα τρία χρόνια. Τσίνο που πάντα, αν, μπορώ να βάλω μια πέρα από το ότι ήταν πιο μεγάλη προσφορά του στάθη, ρε φίλε. Τσίνο που για μένα ο Εφρέμ ένα, ένα μου φκάλει πάντα μια αφιβολία είναι ότι μερικά για, κατά διαστήματα φαίνεται μου αδιάφορο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φύγω από το μυαλό μου ότι είσαι περίοδο που ήταν αδιάφορο, ρε φίλε. Ήταν αδιάφορο ή α πούμε είσαι έναν τραυματισμό και κάθε του ξέρω και εγώ να ένα μήνα να σου Ενώ με το στάθι, ρε φίλε, ακόμα και πόνε πε, ρε φίλε, θεωρεί το βάθο του τσελίδου παίχτη είναι αδιάφορο. Οπότε ο βάλω μέσα στην δοκιούλα. Ενώ με τον εφρέμ, πόσε φορέ είπαμε ότι είναι ένα ταδοκιούλα εφρέμ, ελάχιστε φορέ. Φίλε, Εφίλε, βάλω και εγώ το στάθι πιο ψηλά αλλά δεν βρίσκονται τόσο έχουν τεράστια διαφορά. Ποιοτικά, Μέντε ξεχάνουμε... ποιοτικά προσφορά, ρε, το 2015 16 ο Εφρήμι προσφέρει πολλά mm. μα την πορεία στου 16 του Εφρήμι. Είναι πολύ μεγάλο παίχτη. Είναι πολύ μεγάλο παίχτη, απλά θεωρώ ότι είσαι περίοδου. Ότι χτε έχουν έχει πολύ διάθεση, αλλά είσαι περίοδου που έδειχνε να μην έχει διάθεση, ρε φίλε. Και όπου μπαίνει μέσα, έδειχνε να μην έχει διάθεση να παίξει. Και κάθε λίγο έναν τραυματισμό, κάθε του να μην και με πιέζει να μπαίνει στο ερωτηματικά στο μυαλό, α πούμε. Φίλε, κοιτάξει. Είσαι στο ποτέ με ο Στάθη να πεις ένα διάφορο Στάθη, ρε φίλε. Να σου περάσεις Όχι, το που το οπότε, μυαλό αδιάφορος. είναι ε, ε, πολλά σημαντική διάφορα. Ε, φίλε, εγώ ένα, ήταν ένα διάφορος ο Εφραίμ. Εγώ θα σου έλεγα ότι ε, επίραν τον πολλά τραμματισμή πίσω, ρε Μιχάλη. Ήταν είναι γιάνλε, Ρε φίλε, ήταν, είναι και γιάνλενος. ο πράγμα του είναι τόσο νητά, ρε φίλε. Ναι ρε εντάξει Και ούλα, ρε φίλε Με είναι πιο εύκολο να Είχε ενώ... πολλά διαστήματα που κάθε λίγο έμπαινε μέσα, έπαιζε 15 λεπτά, τραυματισμό. Τραυμαρισμό, ναι, τραυμαρισμό. Κάθε, τένα μήνα, κάθε τένα μήνα μετά. Έτσι, αλλά που γίνεται, ρε φίλε. Ναι, ωραία. Για Μήπως τους τραυματισμούς συμφωνώ, αδιάφορο... μπορεί... ε, μόνο μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να δουλεύει και προπονήσεις, ρε φίλε. είναι Οπότε δεν μπορώ να το βάλω στο επίπεδο με το σταθή, ρε φίλε. Και που τούν διότι την προσφορά ενός παίκτη και συνολικά ρε φίλε. Και, το πώς αντικατοπτρίζεται στο μυαλό του φιλάθλου ρε φίλε. που το στείλει μια φαέλα ρε. Να ρε, το ε? στείλει μια φαρέλα έξω το σιωπάδο, ρε, φιλε, εγώ που στον πάνκο ρε φίλε. Και ευκάλε, αδίκω, ο Στάθης μεγάλη μορφή για μένα. Φέτος είδα έναν Εφραίμ ρε φίλε ο οποίος έπια ε, έπια, έπιαν το ρόλο του ηγέτης στα ΑΠΟΕΛ. Ας και το παίζει αν δεν παίζει. Yeah, 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 yeah. Έπιαν την ομάδα μετά από το μάτσο με την ΑΕΛ να πάνε να απολογηθούν στον κόσμο, να πάνε να μιλήσουν. Επειδή, ήταν yeah. ο πρόσωπος που είχε τζίπε προπονητής. Συμφωνώ, yeah, συμφωνώ. Yeah, yeah, yeah. Φέτος που περίμενα τον τη στιγμή ο Εφραίμ δεν είναι παίχτης για να μου παίζει βασικός μες τα ΠΟΕΛ. Βασικός. Αλλά... Βασικός σε συνεχόμενα παιχνήθηκε. Τού λέω ρε. Βασικός φέτος. Να πω είναι ο βασικός εξτρέμ. λέω. Άξ, okay. Με συνεχόμενα με ένα. Αν έχει ένα αυτοί που να παίξει άλλη κουβέντα. Αλλά για ε, βασικό εγώ αρκάζω, δεν έχω άλλο. Έλα σου πω. μην και ο Σαρφό ήταν οι τρεις υπέχτες που φκήκαν μπροστά με τον Ακρίταν και πήγαν την νίκη. Mm. Του τον εγώ που τον έφερε mm. Να μου το κάνουμε άλλο τρεις-τεσσέρις φορές. Έχει 36 εξι τριάντα μάτς που έχει. Το πρωτάθλημα. Κάνε μου το άλλο τρεις τεσσερις φορές στα δύσκολα. Και έπει η ομάδα βαρτώνει, έφερε μπροστά και το. θέλω ότι να μπει βασικός. Να μπει ρε. Τον που λέω ότι το είμαι βασικός δεν σημαίνει να ότι ένα, ένα παίξω το απλή στα παιχνίδια σε Αλλά ένας μπορείς περιόδους που να παίζει δύο, τρία, τέσσερα συνεχόμενα ρε φίλε. Δηλαδή άμα πιάσει ένας παίχτης momentum τον ευκάλλεις. Αλίμωνον τώρα τον με την των μετά ρε <εστά> Μιχάλη. Δεν από

σου είσαι ρε φίλε ασήμος, να δεν καταλάβω σε παίξει. Μόνο τα λάθη του είδα. Όχι ρε φίλε. Άρεσε σου. είναι. εν, εν, εν ήταν είδα κάτι, πιο, και μου πιο ουσιαστικός παρά ο Τσεμπακ, ας πούμε, τον τελευταίο αγωνιστικό. Ναι, <laughs> αλλά από το Τσεμπακ του ρε φίλε. Ε φίλε, με ότι οι παίχτες που και πλάγι, ρε φίλε. Ε, πρέπει να παιχνίθηκε αν με

όντως θέλει παιχνίκια. Ναι. Θα του ναι, άλλο τρία τέσσερα παιχνίκια. Εδώ κάνουμε το τσεπάκι ολόκληρο χρόνο. Σίγουρα, σίγουρα. Εμένα έντσι όχι επιλογή. Ferrari. Φεράρι. Φεράρι Μιχάλη είναι ο παίχτης που περίμενε ότι είναι νέος Ναι, λέει είναι... συνεχτές στο παιχνίδι ρε είναι ο παίχτης που ότι... καλύτερο Πραγματικά

είναι ένας παίχτης που ε, ο προπονητής μας και, και ο προηγούμενος περιμένουν πολλά επιθετικά. Και ένας παίχτης που έδειξε ότι έχει το επιθετικό αλλά στο Αποέλ δεν το έδειξε. Ναι. Δεν το, ε, ε, επιθετικά όσο νόσα είναι αλήθεια. Mm. Θέλουμε, βοηθά ρε Μιχάλη ο Σαμπάλα, κάνουν περιοχή, είναι σου πράγματα. Δεν ο Σαμπάλα. μια και μιλάω ο Σαμπάλα, είχε

αφού θεωρείς ότι έχουμε, έχουμε ποιότητα μες στους μητσιούς μας. Τώρα τούτος φέτος, χτύπα ξύλο να έμπαθει τίποτε, διότι είχε φατσίσει πέρσι, είναι μια χρονιά γεμάτη του χρόνου και να μην μπορεί να παίξει σε εμάς, πάλι μπορεί να δοκίσεις σε καλύτερη νομάδα. Ναι, 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 ναι. Και σιγά σιγά να έρθει, να έβρει το δρόμο του προς την πρώτη νομάδα, ναι, πολλά, ναι. πολλά για ναι, ναι. μια ήταν ενεργητικός στο παιχνίδι,

Σίγουρα, σίγουρα. Δεν κάνει τριαντάρι. Μα δεν Φίλε, μα περιμένουμε δηλαδή να πει ότι οι παίζουν αντίοντα από ελ. Ακριβώ. φίλε. Εγώ θέλω να τους δω να παίξουν. Ακριβώ. Τι ωραία. Τι μόλι Ναι. Λοιπόν. Ε, σοφρόνη, ρε Μιχαλή. καθόλου. Είναι ένα τα πόλιο. Πε τα γιατί δεν είναι Λοιπόν, είπε, φτιάξαμε την άμυνα, η επίθεση είναι πίσω. Υπάρχει ταλέντο. Οι παίχτε πρέπει να παίρνουν περισσότερε ατομικέ προσπάθειε και να έχουν μεγαλύτερη επαφή με το τέρμα. Ε, για του επιθετικογενεί μα, του παίχτε. Ναι. Είπε επίση ότι ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν θα υπάρχουν πολλέ τελικέ και πρέπει όσε έβρινε κάμι τέρμα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με το. Ε, εγώ πιστεύω ότι όσο περνώ αδένου, ρεφιλε, και όσο επειδή ομάδες είναι να δένουν ρε φίλε και να αυτοματισμοί, εγώ πιστεύω είναι είναι πολύ Εγώ νομίζω είδαμε δύο ομάδες οι οποίες στην επίθεση με άνεση είναι η Πάφο Ναι. Με πολύ να ρε Μίχαλη. Είναι ομάδες ρε φίλε οι οποίες και και που φαίνεται αν είσαι η ομάδα η οποία πάει για πρωτάθλημα, πρέπει να βγάλει φάσει με στα παιχνίδια. Ναι. Ε, Kvillij, ο Μάγκλε επηρεασμένοι από τραυματισμού. Είπαν ότι αν μένει καλά, έφυγε πολλά καλή ποδοσφαιριστέ. Ε, ναι. ότι ο Μάγκλε θα ήθελε χρόνο προσαρμογή του, τον επέρασε τώρα προδείξει στον αγωνιστικό χώρο. Είπε είπαν ότι κάποια πράγματα δεν του φύγαν. Τι είπαν ότι. θέλω να σχολιάσω με το το, Του στήχησε ότι

και δεν ήταν σε εκείνο το κρίσιμο μάτς με την ομάδα για να την διευθύνει. Φίλε, ε, θεωρώ ότι δεν μπορώ να το συμφωνήσω τέλεια μαζί του. Εγώ συμφωνώ, ρε μεγάλε. Ε, φίλε, διότι άμα είσαι ένας προπονητής, έχεις την προπονητική σου σωμάτα δίπλα, σίγουρα έχετε επικοινωνία και μέσα στο κήπεδο και με τηλέφωνα ιστορίες. Ε, εντάξει, ρε φίλε. Σε το παιχνίδι η ομάδα έφανε και μου ότι έτσι όσο φρόνης να ήταν, και ο τρία θα είσαι τρώμε, α είναι, Φάνηκε ότι το αποτέλεσμα πιέν ήταν απροτίμαστο για ζώνη παιχνίδι. Ε, μεγάλε, άμα είναι ο μεγάλο αρχηγό, ο Μοτσάμε. Αρχηγό εντζίνο. Εγώ νομίζω, ρε Μιχαλή, πραγματικά σκέφτηκα το και μετά από το τέλο του μάτς, ότι μπορεί να του τη θέση του μαζί με την πρόκριση του πράγμα. Μόλι σε σκέφτηκα μπορεί να είναι η στιγμή που να πούμε ότι τη θέση

δεν το πιστεύκαν κανένας λαλείο ότι να νικούσαμε δύο μηδέν με και λάλη, ο Σοφρόνης, ναι, ξέρω εγώ. Και τα ότι τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα για να πιάσει την πρόκριση. Λάλη... Ε, με άλλα λόγια, το εξής. Ε, ομάδα, λάλη, που θα μπορούσε να ένα transition να σε κερδίσει. Ε, ποιοτική ομάδα, θέλει μεγάλη προσπάθεια, ό,τι και να αλλάξει έχεις κλάσμα λευτροί, που θα το σκεφτείς. ο διότι είναι τα θέμα του δεύτερου λεπτού, το ότι είναι μια αλλαγή. Λοιπόν, εγώ ήταν θέμα ότι δεν έφυγε σωστά το παιχνίδι. Ή αν επίστεψε στο σατσάρε, φίλε. Ένα μπάθηκε. Και αμέ είναι εμ, εμπορά το δεχτών το πράγμα. Και εγώ λέμε ούτως που λαλούσε ότι ο φρόνος πρέπει να μείνει. Σας λέω το, ξεκαθαρίζω, πρέπει να δοθεί η στο Είναι εμπορα το πραγμα και εγω ότι που ο πρεπει να μεινει το πρεπει να η ευκαιρια να μεινει ε, όταν μετά που προηγηθήκαμε δύο μετέντια στην ομάδα λίγο να κουράσετε, ε, είσαι άνετα το χρόνο πριν στο σκοράρου να κάνεις αλλαγές, να ενισχύσεις την ομάδα. Έτσι. Εν το κάνω. <στά> ε, φίλε, αλήθεια λέγεται και εγώ ότι το μάτς που το θα μπορούσε να το πιάνει. Ναι. Αλλά να το λαλούμε ότι η Σουηδή ήταν πιο έτοιμη, είναι μια ομάδα που δείχνει πολλά ομάδα, Εύκανε παραπάνω ενέργεια, είχαν παραπάνω αντοχές, εμείς είχαμε έναν κέντρο με για πρώτο τους παιχνίδι μαζί. Ε, διαλυθήκαν και Λοιπόν, είπε όμως ότι η ομάδα Σιούλα τα φόντα να διεκδικήσει και ο Πού με Μίχαλε το Σάββατο. Σάββατο είναι 8 Μεγάλε, τερπάρα. Μεγάλη γάση αυτή τη στιγμή η για εκείνα είναι λεπτό να σου πω. Είμαστε πέντε βαθμούς. Ναι, είμαστε πέντε βαθμούς που είναι κορυφή. είναι Πάφος 17, Άρης 15, Απόλλωνας 14, ΑΕΚ 13, Απόελ 12. Λοιπόν, είπα σου την προηγούμενη αγωνιστική, είναι ότι, πριν την προηγούμενη αγωνιστική, ότι το Απόελ, για να παραμείνει στη διαδικτήση του προαθλήματος, και μπορεί πολύ να πούν, μα είναι νωρίς και βιάζεσαι, όχι. Διότι εφανήκαν ότι οι άλλοι μαζί χάνουν εύκολα βαθμούς σου. Ναι. Το λοιπόν, πρέπει να πιάσει, από τους επόμενους εννιά από συμπεριλαμβανομένου και του παιχνιδιού με, με τον Ακρίτα, πρέπει να πιάσει τουλάχιστον εφτά. Για να μην σου πω εννιά, αλλά να σου πω εφτά. Το λοιπόν, οπότε, πρέπει ένα από τα δυο εντέρπι που μπορούν να, να τα δέρεις, οπωσδήποτε, και το πολύ πολύ να φέρεις μια ισοπαλία. Και επειδή παίζεις μέσα στο ΑΣΥΠΙ αυτή τη στιγμή, και δεν στο προηγούμενο είναι η ευκαιρία τώρα να κόψει λίγο τον αέρα ΑΕΚ, η οποία έχει πολύ δύσκολα τον Ολυμπιακό. Ναι. Η ομάδα που δείχνει ότι τρώει γκολ. Μα ξέρουμε το πράγμα. Τελευταία τρία μάτς, ας είσαι Τελευταία τρία μάτς για συμπληρός. Είναι ευρωπαϊκά τζίνα. Το λοιπόν. Αλλά μιλούμε να κάνουμε τρει συνεχόμενε νίκε για Ναι, εντάξει, τρεις νίκες, ρε φίλε. Έκανε αλλά... τρει συνεχόμενε νίκε, Με σύνολο δέκα Έδειξες... τερμάτων. Ναι, ναι, ναι. Δεν Καλή Εντάξει, α το με την ανώρθωση. Ναι, δεν πολύ εντάξει. Ναι, Νομίζω ότι δεν ήταν. Ειν και ήταν και το αποτέλεσμα, μαγική εικόνα. Ναι, ήταν. Το λοιπόν. ότι ομάδα Μπορούμε να την πληγώσουμε πρέπει να δεν με θέλει η ομονία ρε φίλε, δεν με θέλει και εσύ δηλαδή. Κοιτάξτε ρε Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει σε αυτά τα μάτια που έρχονται τώρα να πιάσεις έξι ποντούς, εκτός και αν η Πάφος φέρει καμιά ζωπαλία, αν παίζει η ομονία τώρα, φέρει καμιά ζωπαλία η Πάφος, γίνει κάτι, θα θέλεις να πιάσεις τους τέσσερις. Ναι. Αν όμως η πάφος δεν μπορείς να πιέσεις τέσσερις τσόπες πόντους πίσω. Ναι. Αλλά πρέπει να τα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Τώρα έχεις ΑΕΚ εντός. Ναι. Τον τη στιγμή ΑΕΚ, εσύ τρεις συνεχόμενες νίκες, έβαλε δέκα τέρμα τα τελευταία τρία μάτσου. Ε, ο Γκιούρσκο, που ήταν ο καλύτερος της εξτρέμ τελευταία, φέτος βασικά, ήταν τραυματίας θα παίξει. θα

Για μένα οι δύο παίχτες της ρε φίλε, πρέπει να προσέξεις είναι αριστερά, εγκύρσκο, δεξιά, φαράς. Ναι. Και πολλά σπουδε παίχτες. Ε, που η μέσα εκεί έχει έναν προπονητή που φαίνεται ότι κατέχει το. Ναι ναι, 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 πολλά. ναι, 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 ε, Αλλά μεγάλε έρχονται μέσα στο γασιπί. Πρέπει το γασιπί ναι. φων... να το κάνουμε εγκαμίνι. Και να η πρώτη νίκη πάρουμε τα πάνω μας. Και νικήσεις μετά πάει σε εκτός με τον Απόλυτο και μπορεί να γίνουν τα πάντα. Ναι, ναι, το θέμα πρόκειο. είναι να περάσει από πάνω του το μάτσο. Ό,τι και να γίνει, έστω και με μισό μηδέν. Έστω και με μισό μηδέν, ρε Πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να νικήσει. Δεν το παιχνίδι κόλλα. να το θικιό. με τρία σε δούμε, διότι δεν ξέρουμε δεν Μπορώ να κατέβαινε επιθετικά. Ναι. Τώρα δεν ξέρεις να, να κατέβει το τόσο. Ναι. Πρώτα να σου βρήκαμε πάρα να παίξω στο safe και να βρω έναν τρόπο να βάλω έναν τέρμα. Ναι. Και ξέρουμε, πρέπει να δούμε. Εμένα δεν με κοφτεί η απόδοση. Κοφτεί με να αν νικήσουμε. Ναι. Αν νικήσουμε θα κάνει πολλά για το που είναι να πει πολλά για το ναι, που, ναι, που ναι, να πάμε ναι, φέτος. Ναι, 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 ναι. Διότι αν νικήσεις ξεκινούν Και, ναι. και όπου ήσουν ε, στην αφάνεια μετά από τούτα που έκαμε φέτος τα ήταν μια ρισοπαλία με, με βάθο τα μέσα, και ρισοπαλίε μηδέν μηδέν με κιόμαδε που παίζουν για διαβάθμιση. Ε, <coughs> με κιόμαδε που παίζουν για θα για διαβάθμιση, αλλά η καρμιόρι θα προ τα γη Την ώρα για νίκη, ρε. Συμφωνώ. Λοιπόν, σου πω, πάνε να και λίγο, είδες καθόλου τα άλλα τα μάτς. Είδα στη μοιότυπα του Άρη με τον Απόλλωνα, ρε. Ναι. Ρε φίλε... Εντάξει, αν μπήκα στο τέλος του Αγκόλ, ας πούμε. Ε, ο Άρης, είπαμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή με μπάφω ναι, ναι, είναι ομάδες που ξεχωρίζουν, ρε φίλε. Πάει για πρώτα ρε. Ρε φίλε, έδερες γιατί δεν πας για πρώτα Έδερες μας εμάς, μες στην έδρα μας, έδερες το το γιος ο Κοκόριν μπροστά, ρε φίλε, έχουν τρεις επιθερικούς τρομερούς και εκείνος είναι αιχμή του τους, α! Ο άνθρωπος είναι άλλης κλάσης. Πολλά σπουδές επιθερικούς. Επιθερικά, ρε Μιχάλη, ώστε τώρα είναι πιο... πιο δουλεμένη ομάδα από όλους. Πιο δουλεμένη και από την ΠΑΦ. Ναι, ρε, είναι πολλά

καρεστραμμένη χρονιά, Ποσπασμένη. Ομόνια Σαλαμινάκα, μηδέν ένα. Ναι φίλε, ως Σαλαμίνα έχει παραπάνω βαθμός που μπορεί να καταλάβεις. Α, μεγάλε, ξέχασα σου πω, Σαλαμίνα πιο πάνω σου, είσαι το που σε Α, έξι Σαλαμίνα, δέκα, εσύ είσαι δέκα. Ε, πολύ σαν και ο Λέων είπες μου, Ναι, φιένω Λέων. Ρε φίλε, νομίζω ότι η Ομόνια Μπορεί να είναι χειρότεροι που μας. Ρίμα ο Παπασταύρου ήταν που παθαίνει και απόλυσε το. Απόλυσε μπέρσι τον Μπέρκ. Απόλυσε τον Λένο. Μεν τα παθαίνει ρε φίλε. Καμνή παρέμον πρόδρομο. Εκτός αν έχει... Εκτός αν έχει... Ενώ εγώ νομίζω ότι σκέφτονται με τον Λένο να τον απολύσει τα μέσα λες αγωνιστικές ρε φίλε. Γιατί η ομόνη ήταν μια πάνω μια κάτω γιο γιο. Η η Ευρώπη, ρε φίλε, εδώ και εντόλα με Μάτσεστερ, ήταν εφάντες. Και στα θεκιότα μας. Εδώ και εφάντες που ποιόντες εφάνε προχτές, που την ΑΕΛ. Εδώ και εντόλα πάλι με Μάτσεστερ, ήταν και εφάντες πίσω σαν αβίδα. Εγώ ότι ο έχει επιθετικό προβλήμα, ρε φίλε. Διότι στην Ευρώπη δεν αποτελέσματα, αλλά το παιχνίδι με διότι παίζει Εντάξει, ο Σάρι Φάρτ είναι παιχτερά που έχουν μπροστά. Καλό ρε, καλό, εντάξει. Εντάξει, ρε Μιχαλή. Δεν μου δείξε ένα στρώμα που έχει μεγάλη ποιότητα, ρε φίλε. Είναι ευκαλίζει πράγμα που θεωρώ που την τον πούμε. τώρα, ετράβαν αλλά ο δεν είναι καλό. Ναι. το μάτσο με την Ματσέστερ. που που έφτιανε ναι. ο Μπρούνο και έφτιανε και ο Κακουλής νομίζω. Ναι. Και αντί να το δω και την πάσα να έκαμε που τα, τα πλάγια τώρα που ναι. πόσον της εκατόν είχες να που μισόν της εκατόν. Ναι. Μπαίνει ένας στα 200. Ναι. Αντί είσαι ο Μπρούνο ο Λας, ένας στα 500 που ναι. για και του Μιτσί και το του ρε, και έτσι. Χάτε, ρε, τώρα να μπουν να κάνω. Ναι. Ναι. αν ήταν να φκεί και να κάνει ένα μήνα να μπει μέσα. Ναι. Ή ώσπου να απολογηθεί ή είσαι μπροστά ούλους ναι. για να ξαναμπεί μέσα. Κι άμα φάνηκε μου ότι... Ναι ρε φίλε, ο Λένον όμως είναι σοβαρός προπονητή ρε φίλε. Ναι ρε, τι και... εντάξει, μια χαρά προπονητή είναι ο άνθρωπος. Απλά, εντάξει, εδώ ένα ρόστερ ρε φίλε, φίλε, φέτος που έχει κάποιους καλούς παίχτες. Αλλά ρε φίλε, είτε τραυματίζονται, είτε το ρόστερ,

και να ανεβούν πολλά εμείς για να ξεκινήσουν να φοβούνται. Ναι, ναι. Λοιπόν... Πάμε γραμματόκι. Βότι, όντζο, Λοιπόν, τελικά, ποιος πρέπει να κάνει τα πέναρτι. Ερωτήσει. Ποιος πρέπει να κάνει. Σαφόρε. Ρε φίλε, εντάξει, είχα ένα πέναρτι τώρα, ένα μοντέρων βαστούκ, φίλε Τάγια. Ρε φίλε, ο παίχτης σου... Αν ένας παίχτης που χάνει το επόμενο όχι, ο παίκτης που κάνει απλά είναι το έχει φίλει τα ία, πρέπει να το έχει φίλει τα ία, ρε φίλε. Ωραίος. ερωτήσει. Guys, η κοπέλα που είναι με την ομώνια είναι ότι θα με χωρίσει αν δεν αλλάξω. Hashtag help. Λέγανε μου, προς Θεού να αλλάξεις τώρα την ομάδα σου γιατί απειλάς η γενέκα

Μιχαλόβιτς, οι πιέσεις ψηλά πλέον χρησιμοποιούνται και αμυντικογενείς ομάδες. Ναι. Ε, είναι τρόπος αμύνας. Ναι. Ε, έχουμε θέμα στον κόλλη στη δημιουργία φασίων. Καλή απορία. Μιχαλόβιτς. Λέω, εγώ νομίζω έχουμε πρόβλημα, και το θυκιο. Ναι. Ούτε φάσεις πολλές βγάλουμε, ούτε τις τελειώνουμε. Προχτές αναλόγως έτσι ρε. Ναι. Έτσι κάνουμε πάρα πολλές φάσεις πάλι. Έβαλες πέντε κομμάτια μέσα σε κοιο μάτσο ρε. Έβαλες τρία Εντάξει, μπορεί να αλλά τώρα μιλούμε ότι είναι βάλες τέρμα ούτε με τελευταίο μήνα. Έβαλες πέντε μέσα στην εβδομάδα. Ας δούμε. Πώς είναι ο Εφραίμ. Μαρία Τομάς. Πώς είναι ο Εφραίμ. Πώς είναι. πολύ καλός. Πολύ καλός ο Εφραίμ. έτσι.

και βάζεις τα σύμπερα ρε. Επλυπηρήσαν τα μπόξες του, του, νέου γηπέδου της Λεβέσου. <laughs> ρε φίλε, ρε φίλε, εσύ ρε γιαβροχή ρε φίλε. ρε μου το σαν το κυράκο, <laughs> <laughs> το πως τη Λευκοσία. Και <laughs> βρέξε Λε πως τη Λευκοσία. <laughs> και πλυπηρήσαν τα μπόξες του νέου του γηπέδου. Του γηπέδου που καθυστερήσαν το. <laughs> Επικαιρώσαν τα διπλάσια <laughs> <πόδιναν τον> budget, <laughs> και Γι' αυτό φίλε μου και εμείς μόνοι μας, θα, αν θα yeah. θα κάνουμε γήπεδο μόνοι μας, yeah. να είμαστε το κάνει κανένας. Yeah. Να ξέρω ποιον να φταίουμε. Ναι. Yeah. Λοιπόν, Μιχαλόβιτς μου, έχεις τίποτα άλλο να πεις. Ωραία, αυτά. Άτε. Τα λέμε ρε Μιχαλόβιτς μου, εβδομάδας. Yeah,